τόσο πολύ ανάγκη που τρέχουν απ' τα μάτια μου θάλασσες και πελάγι. Στείλ' ένα γράμμα, μια συλλαβή, αν έχεις το Θεό σου, που κρέμομαι απ' τα χείλη σου κι είμαι στο έλεό σου. Ανάθεμα σε, δε με λυπάσαι, που κι εγώ με και λιώνω, που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Που με κάνες και σ' αγαπώ και τώρα μ' αραζώνω. Και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Άστε καλά όλοι. Καλησπέρα Νίτα. Καλησπέρα. Έχω ένα πρόβλημα. Ναι, από πού μας έρχεστε? Από Θεσσαλονίκη. Ναι. Και λέγομαι Βέτα. Ωραία. Λοιπόν, να σου εκθέσω το πρόβλημά μου. Λοιπόν, όταν ήμουν πάρα πολύ νέα, αγαπούσα ένα παλικάρι, αλλά οι γονείς του και δεν με θέλανε, γιατί ήμουν φτωχιά και με θεωρούσανε τίποτα. Κάποια στιγμή σηκώθηκε και έφυγε στην Αμερική και από τότε, αφού έχουν περάσει τόσα χρόνια, προσπαθώ να το βρω. Αν μπορούσες να με βοηθήσεις να το βρω έστω και μετά τόσα χρόνια. Έχω την εντύπωση ότι παντρεύτηκε και έχει παιδιά, αλλά αυτό εμένα δεν με πειράζει. Θα με βοηθήσεις? Θα σας βοηθήσω πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ναι, 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 αφού τον αγαπάτε, ναι, θα προσπαθήσω να το βρούμε, ναι, θα σας, ναι, το φέρουμε και θα σας δώσω μεγάλη χαρά. Ευχαριστώ. Το όνομά του είναι Τρίφωνας. Τρίφωνας. Βασικά δεν έχω πολλές πληροφορίες να σου δώσω. Αυτό μόνο. Τώρα εσύ αν τα καταφέρεις και βρεις κάτι, θα με βοηθήσεις. Τρίφωνας, όνομα δεν υπάρχουν, εύκολα θα το βρούμε. Ωραία. Μπορώ να περιμένω? Θα περιμένετε, καθίστε. Ευχαριστώ. Θα σας έχω καλά νέα. Ευχαριστώ. Έρθεν ο γαμπρός. Καλώς στον κύριο, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το πρόβλημά σας? Το πρόβλημα μου είχα... Δεν θα σας σοβαρό. Ναι, πολλά χρόνια. Πριν από 10 χρόνια είχα γνωρίσει μια κοπέλα την οποία ήθελα να την πάρω, αλλά οι γονείς δεν με επέτρεψαν και αναγκάστηκα, για να μην τη βλέπω και στεναχωριέμαι, έφυγα στην Αμερική. Και τώρα, μετά από τα τόσα χρόνια, βρήκα εκεί, παντρεύτηκα, αλλά με αποτυχία έφυγα από τη ζωή. Και τώρα εγώ πήρα τα παιδιά και έφυγα πίσω. Τώρα του λέω ότι ψάχνει και εγώ να τη βρω. Αν θα μπορείτε να τη βρείτε, το θέατρο παίρνουμε, είσαι μπροστά. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Κάτσε που είσαι μια άκρη, να πάρουμε μακριά. Όλο την είχα μέσα στην καρδιά μου. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Κύριε Τρίφωνα, σας καταλαβαίνω. Είσαστε πληγωμένος, πονεμένος. Θα σας τη βρούμε και θα σας δώσουμε μεγάλη χαρά. Θα πάρω ένα τηλέφωνο. Περιμένετε εδώ. Θα σας τη βρω εγώ. Κάτσε τέλος πάντων. Κάνε όμως, παίρνεις τηλέφωνο. Ναι, ναι, ναι. Σας παρακαλώ στο κανάλι, αν έχουμε κάποια πληροφορία για κάποια Βέτα από Θεσσαλονίκη, τη θέλουμε εδώ στην εκπομπή στο κανάλι. Και όποιος μας τη βρει και τη φέρει θα έχει αμοιβή μεγάλη. Ναι, ναι, ναι. Έγινε. Τη βρήκαμε. Τρίφωνα! Γεια σου, Νίκη μου! Κάνεις Τρίφωνα, μου! Όμως θα το σκεφτώ πολύ!
πολύ για να σε πάρω, να το ξέρεις, Το ξέρω το σφάλμα μου. Θέλω να δικαιολογηθώ, αλλά δεν μπορώ να δικαιολογηθώ. Ωραία, ακούω τη δικαιολογία σου. Εγώ δεν ήθελα να σε καταλήψω, αλλά από τους γονείς μου αναγκάστηκα και έφυγα στην Αμερική. Αλλά τώρα έχω και παντρεύτηκα και έχω και δύο κορίτσια. Να, πώς θα γίνει, να τα δεχτείς? Ναι, βεβαίως. Τι ηλικίες έχουνε? Είναι 20 και 21. Δεν έχω κανένα θέμα με τα παιδιά. Είναι μεγάλες κοπέλες. Δεν έχω. Όμως θα το σκεφτώ πάρα πολύ για να σε πάρω. Γιατί δεν είμαι πλέον το 18χρονο που ήμουν κάποτε. Έχω μεγαλώσει και. Ναι, αλλά εγώ είμαι τότε εσύ τρέλα. Θα με δικαιολογήσεις. Και τι να σε κάνω εσύ αφού άκουγε τον μπαμπά σου και τη μαμά σου? Συγγνώμη κύριε Βέτα. Ο κύριος σας αγαπάει. Ήρθε από εσάς από την Αμερική. Σας έχει καλό πακέτο. Πακέτο αγάπη, πακέτο λεφτά, τι θέλεις άλλο? Ναι, αλλά τώρα έχει γυρίσει με δύο παιδιά. Δεν χρειάζομαι. Με δύο παιδιά και θα σκεφτώ πάρα πολύ για να τον πάρω. Τα παιδιά του θα τα βρούμε, θα τα φέρουμε, θα μα τα γνωρίσετε. Μα είναι νομίζω μαζί τα κορίτσια, σαν να τα βλέπουν άλλο. Δεν είστε μαζί και τα κορίτσια? Καλώς σας. Έχετε πολύ όμορφα κορίτσια, πάρα πολύ όμορφα. Ναι, μιλάνε ελληνικά τα κορίτσια σας? Μιλάνε ελληνικά? Πώς μιλάνε? Ωραία. Τι θα πείτε για τον πατέρα σας τώρα, για την παλιά του αγάπη? Να ξέρετε ότι δεν θα καλοπεράσετε μαζί μου. Δεν θα καλοπεράσετε, θα το σκεφτώ πολύ. Όχι, ο πατέρας σας θα κάνει κουμά, μη στεναχωριέστε καθόλου. Έχει κούλα τον αγαπάει, θα το πάει και σας, μη στεναχωριέστε. Θα περάσετε καλά μαζί της. Μη στεναχωριέστε, παιδιά μου. Εγώ και έχω και για σας να σας να αποκτήσετε. Έχω δυο διαμερίσματα και σας αγγιώ από ένα διαμέρισμα. Και λεφτά θα σας δώσω, αλλά μην μιλάτε, να μην ακούγει. Κοίταξε Τρίφωνα, με μία συνεννόηση. Ναι. Εγώ θα δεχτώ και σένα και τα παιδιά σου, αλλά στα περιουσιακά μαζί με ένα δικηγόρο θα λύσουμε όλα τα θέματα μας. Ναι, καλά. Εντάξει. Ναι, θα πάμε σε έναν συμβουλογράφο, θα τα γράψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα καλοπεράσετε μαζί μου εσείς, να το ξέρετε αυτό. Μην κλαίτε, μην κλαίτε. Εγώ ξέρω και εγώ ξέρω. Μην κλαίτε. Τόσα χρόνια ήμασταν μαζί μου, μάμπου. Και τώρα πώς θα είμαστε μόνοι? Εμείς θα την αγαπήσουμε. Θα την αγαπήσουμε. Ναι, ναι. Έχετε και καλή μας γυναίκα. Ωραία, ωραία. Αφού τα βρήκα και με τα κορίτσια και με τον συμβολεογράφο και τον δικηγόρο, μια χαρά μπορώ να σε παντρευτώ. Έγινε. Το κανάλι θα κάνει όλα τα έξοδα. Κουφέτα. Μίσα. Ένα, δύο, τρία. Φεύγουμε. Άστε καλά. Άντε, το πήρα το γαμπρό.